Μια ζωή από τότε που ξεκίνησε να τραγουδά. Εν έτη. Όχι, τραγουδάει μόνο στη Ρόδο, στην Κο. Στην Κο. Όχι μόνο από τότε που ήρθα μόνο στην Κο. Λοιπόν, ναι. Μέχρι πριν από λίγο καιρό, ουσιαστικά ο κόσμος που σου αγκάλιαζε ήταν ο κόσμος που τώρα έχει εξεγερθεί. Ήταν οι άνθρωποι που τα έχουν με το σύστημα, ήταν οι αναρχικοί, ήταν οι αριστερόφθαλμοι. Αυτό είναι ο κόσμος, δηλαδή. Ο πονεμένος άνθρωπος. Το παιδί που σκότωσαν τον Γιώργο τον Φουντούλη, αν δεν κάνω λάθος το όνομά του. Γιατί εγώ ξέρω τους ανθρώπους φυσιογνωμικά, αλλά δεν ξέρω και το όνομα ας πούμε, του Βαγγέλη που έχει ρηθεί 15 φορές και τον έχω δει. Δεν έρθει τον Χρυσαυγή, τι λες τον. Το παιδί, ναι, αυτό τη Χρυσή Αυγή, τον φύλαθλο που τον πήγε κάποιο τάχα μου κουτσό, παραμύθι κουτσό. Ψάχνουμε τώρα τον κουτσό που δεν υπάρχει. Και τον δολοφόνησε εμψυχρό. Λοιπόν, αυτό το παιδί το έχω δει. Το ξέρω φυσιογνωμικά. Ερχόταν. Εγώ θέλω να σου πω ότι ήσουν από χρηστές ενός ολόκληρου χώρου αμφισβήτησης. Όλων των ανθρώπων. Ναι, οι οποίοι είναι εντάξει. Αλλά πιο πολύ των ανθρώπων, των. Πώς να το πω με μια λέξη, ρε παιδί μου, των εναντίων, των προχωρημένων. Των προχωρημένων ανθρώπων. Αυτοί που ταλαιπωρούνται συναισθηματικά από τον Μπούστη που είναι απέναντί του. Λοιπόν, τώρα έχει πάθει μια μικρή εμπλοκή. Πρέπει να εμπλακεί από το θέμα αυτό που έχει φάει με τη Χούντα. Που δεν έχει καμία σχέση με σένα. Και μα είναι δυνατόν. Δεν έχει σχέση. Δυστυχώς. Δεν έχει σχέση. Μα λέω δυστυχώς, βάζω μπροστά το δυστυχώς για να σε προετοιμάσω. Έχει Βάρναλη και το έχει τραγουδήσει συγκλονιστικά. Τι είχε πει ο Βάρναλης. Κοίτα, οι άλλοι έχουν κινήσει, έχει πλάσει κοκκινήσει. Και αναφερόταν στην επανάσταση του 17 στη Σοβιετική Ένωση. Ναι, ναι, ήταν δεν είχε αποπροσανατολιστεί ακόμη και ο Βάρναλης. Ναι, είχε την ελπίδα ότι έρχεται ένας καινούργιος κόσμος, βέβαια. Το ξεγέλασαν και εκείνο. Άρα μπορεί και εσύ να έχει αποπροσανατολιστεί λίγο κάποια στιγμή. Μα εγώ λέω δυστυχώς. Για να δώσω έμφαση στο τι κοπρόσχυλα είναι τα πριν και τα μετά, λέω δυστυχώς οι μισότεροι στρατιωτικοί απαιτήθηκαν ήταν καλύτεροι εκείνων και των επομένων. Ντρέπομαι. Ντρέπεσαι που το λες. Ντρέπομαι που συνέβη, ντρέπομαι που είναι γεγονός αυτό. Το ότι οι δικτάτορες, το ότι οι στρατιωτικοί ήταν καλύτεροι των πριν και των μετά. Φαυλότητα πριν, φαυλότητα και μετά. Άλλου είδους ξέρεις όμως. Είναι άλλο με το πιστόλι στο κεφάλι. Μα τι και να άλλο τώρα. Έχει μια διαφορά. Είναι άλλο τώρα το σημερινό. Ο φασισμός που ζούμε σήμερα. Το απόλυτο καθεστώς. Τώρα είσαι εδώ. Το άλλο είναι διαφορετικό. Αν και μπορώ και τα λέω. Έχει μια διαφορά. Και ο Θοδωράκης το δεν έχει μια διαφορά. Και ο Θοδωράκης το δεν υπήρχε. Υπήρχε ο Θοδωράκης και τραγουδάκαμε τα τραγούδια μέσω του φωνή. Εγώ έχω ζήσει προσωπικές ιστορίες που συνελήφθησαν συμμαθητές φίλοι επειδή άκουγαν Θεοδωράκη. Βεβαίως. Τόσο μεγάλο είσαι. Βεβαίως κανονικά. Και α πούμε ένα παράδειγμα. Ο κύριος Θεοδωράκης, νομίζω θα το καταλάβω. Επί Χούντας δεν θα μπορούσε να υπάρξει το στιγμιότυπο στο dancing που είδαμε με την Αραβανή. Σωστό. Και την. Ναι. Στεκούδη. Δεν άρα συνεπώς διαγράφεται. Τον χειμώνα του 97 προς 98, γιατί ήταν στο Rex, γινόταν το αδιαχώρητο και φύγαμε από το Rex όλη εκείνη την περίοδο την καταπληκτική. Κάναμε το Phantom of the Opera πάνω στη σκηνή. Ήταν πολύ ωραίο όλο αυτό το πράγμα. Πώς ήταν το Phantom of the Opera, πώς το είχαμε. Σαν. Όπως είναι ακριβώς το τραγούδι, το λέγαμε. Εγώ φόραγα μάλιστα. Ή κάνατε πλάκα στη Δύση. Το θυμάμαι. Όχι βέβαια. Έλα τώρα, έλα τώρα. Τι θυμάμαι τώρα. Τότε ήταν στο Rex που είχε φράξει πάνω του. Και είχε κυκλοφορήσει η φήμη, δεν ξέρω τι ήταν, ότι δεν σέβεσε τους παλιούς. Τον Τσαρούχη. Τον Τσαρούχη, μπράβο. Τι είχε γίνει αυτό. Εγώ τον Τσαρούχη δεν έκανα απολύτως τίποτα. Προστάτευσα μέσα σε έναν χώρο, όταν βάλεις πάνω σε αυτό το τραπέζι, αυτό εδώ, το σχέδιο. Και ταιριάζει. Αρχαιοελληνικό σχέδιο. Είναι. Και ταιριάζει αυτό το πράγμα. Όταν έρθω εγώ και θέλω να το αλλάξω, έτσι, και βάλω εδώ τετράγωνα, σαν ανεσκάκι. Και δεν ταιριάζει με αυτό. Αυτό επειδή είναι κόσμημα και επειδή είναι, ξέρω εγώ, έργο τέχνης, δεν πρέπει να το καλύψω, να το προστατεύσω. Αφού τα δύο μαζί μα είναι. Τι γίνεται με το Rex, είχε από πάνω κάτι. Επάνω στην οροφή, στον θόλο του Rex, υπάρχει μια τυχογραφία που έχει, δεν την έχει κάνει ο Τσαρούχης. Ο Τσαρούχης έβαλε την υπογραφή, γιατί ο άνθρωπος ήταν πολύ ηλικιωμένος τότε. Δεν μπορούσε να το κάνει αυτό το πράγμα. Το είχαν κάνει οι μαθητές του. Είναι αποδεδειγμένο αυτό που λέω. Λοιπόν, και ήταν κάποιοι άνθρωποι σε έναν θόλο, οι οποίοι έβλεπαν υποτίθεται κάτω και ήταν όλοι μαστόροι. Ο Ηλίας ο Μαρασούλης, ο Θοδωρής ο Μουρτάς και όλοι οι εργαζόμενοι μέσα στον χώρο και αυτός τους ζωγράφησε. Σε τυπογραφία. Ναι. Αυτό το πράγμα αισθητικά δεν ταιριάζει με αυτό που φτιάξαμε εμείς. Εμείς είχαμε κάνει την όπερα των Παρισίων καμένη. Είχαμε φτιάξει το Rex, το είχαμε διαμορφώσει έτσι. Ήταν ο χώρος δηλαδή ένα πράγμα συγκεκριμένο. Αυτό δεν ταιριάζε. Και το καλύψαμε. Δεν το καταστρέψαν, το καλύψαν. Εδώ τι είχε γίνει εσύ που είσαι. Είχε γίνει μεγάλο γεγονός. Πάντα εγώ βήχω και νομίζω. Δεν σέβεται τον Τσαρούχη και τα υπόλοιπα. Βήχω και λένε ότι έγινε ο σεισμός. 15 χρόνια πίσω.